Άμεση και εντυπωσιακά μεγάλη ήταν η προσφορά των Ευρυτών για αίμα αναφορικά με τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω του αυξημένου αριθμού τραυματιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Ανατολική Αττική. Αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Εύρου Τάσος Κοντακίδης είναι ότι αυτή η προσέλευση για αιμοδοσία που διαφάνηκε μέσω της έκτακτης ανάγκης πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στις ημέρες αυτές πραγματικά είχαμε μια πολύ μεγάλη προσέλευση με το περιστατικό της Αθήνας, πάρα πολλοί συμπολίτες και γενικότερα οι Έλληνες προσφέρθηκαν για να δώσουν αίμα. Σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την εγρήγορση και πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι εθελοντής αιμοδότης. Μόνο που θα πρέπει όμως να το κάνουμε σε πιο καλό ρυθμό, γιατί έχουμε περάσει και περίοδο που δεν είχαμε μονάδες αίματος. Σε αυτό τώρα το πολύ μεγάλο περιστατικό, το πανανθρώπινο που λέμε, ευτυχώς καλύψαμε όλες τις ανάγκες και από όλες τις περιοχές και η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος γενικότερα, από ό,τι μαθαίνω όμως και από όλη την Ελλάδα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Εύρου στοχεύει μεταξύ άλλων στην εξέβρεση ενός χώρου μέσω του Δήμου που θα στεγάσει τις ανάγκες του. Μπορεί η κινητή μονάδα αιμοδοσίας να εξυπηρετεί τις επισκέψεις στο υπόλοιπο τμήμα του Εύρου, ωστόσο η Αλεξανδρούπολη οφείλει να έχει το δικό της χώρο, όπου θα παρέχεται στους αιμοδότες το κατάλληλο περιβάλλον για τη διαδικασία. Η κινητή μονάδα έχει γίνει πλέον σήμα κατά τεθέν και γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι το Σάββατο η κινητή μονάδα εδώ θα μπορεί κανείς να δώσει αίμα. Όμως αυτό δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της μικρής δυνατότητας, γιατί μπορεί να πάρει 2-3 ανθρώπους μόνο, ομαδικά ας το πω έτσι. Είναι για την Αλεξανδρούπολη, ο χώρος αυτός του αυτοκινήτου είναι μικρός. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους Αλεξανδροπολίτες σε έναν άλλο χώρο σταθερό, που αυτός να είναι και στέκη, να είναι κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης των αιμοδοτών από την πλευρά του Συλλόγου και μπορεί καθημερινά ο πολίτης να επισκέπτεται το χώρο αυτό. Όσον αφορά στο χώρο που θα αξιοποιηθεί από το Σύλλογο, το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση, μιας και η διαδικασία εξέβρεσης χώρου από το Δήμο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έγινε μια πρόταση από τον Δήμαρχο, είπε ότι θα κάνει και άλλες προσπάθειες να βρεθεί αυτός ο χώρος. Είμαστε στην περίοδο που ψάχνουμε να βρούμε χώρο. Εδώ στο αυτοκίνητο συμβαίνει ότι έχουμε διαφορά θερμοκρασίας τώρα το καλοκαίρι ιδίως. Μέσα στο χώρο υπάρχει ο μηχανισμός ψήξης, όμως όταν θα βγει ο αιμοδότης έξω θα αντιμετώπισει έναν άλλο χώρο, ένα άλλο περιβάλλον που δεν είναι σωστό να μπορεί να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον έξω που βγαίνει.